Τα νέα της πόλης, κυρίες και κύριοι, στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στους 89 και 9. Και βέβαια σας είχαμε πει από το ξεκίνημα της εκπομπής, από τις 10, ότι θα έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε την κυρία Ηρώ Μουκίου. Ηρώ Μουκίου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, γιατί όλοι την έχουμε ονειρευτεί. Κυρία Μουκίου. Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι η μέρα μου ξεκινάει καλά, γιατί αυτά που άκουσα από σας είναι ιδιαίτερα τιμητικά και σας ευχαριστώ, γιατί το όνειρο, έτσι όπως το είπατε, είναι μια λέξη καλή. Μόνο καλά όνειρα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ποτέ κακά. Έτσι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που με έτσι, ταυτίσατε με τα όνειρα των ανθρώπων. Είχαμε λίγο πριν, ξέρετε, εδώ ένα σχολείο που έφερε τη μουσική του ομάδα και μας είπε κάποια τραγούδια, και μέσα σε αυτά είχε και κάτι στίχους του Νίκου του Γκάτσου που μας μιλούσε για το όνειρο. Έτσι λοιπόν πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να ελπίζουμε, πρέπει να κοιτάμε ψηλά, και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μόνο θετική ενέργεια. Κυρία Μουκίου, όμως θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας εδώ στην Ξάνθη. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, και δεν το λέω σαν κλισέ, το λέω σαν επιθυμία, ανάγκη, διότι στην Ξάνθη έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Και πρόκειται για μια πόλη που αγαπώ, γιατί έχει χρώμα και εμένα μου αρέσει το χρώμα πολύ. Έχει χρώμα, έχει πολιτισμό, έχει νιάτα. Και αυτό όλο αρκεί για να θέλει κάποιος να επισκεφθεί την πόλη. Πόσο μάλλον εγώ που θα έρθω και με παράσταση. Και ανεβαίνετε εδώ στην Ξάνθη το Σάββατο, 20 Απριλίου, τώρα το Σάββατο που μας έρχεται. Ναι, ακριβώς, μεθαύριο. Με την παράσταση Φέδρας Άτοπος. Ναι, είναι μια, με διπλή μάλιστα παράσταση, έχουμε και απογευματινή και βραδινή. Είναι μια παράσταση η οποία έχει μακρά διαδρομή στο παρελθόν, διότι εδώ και 1,5 χρόνο παίζεται με επιτυχία, παίχτηκε στο κρατικό Βορείου Ελλάδος, παίχτηκε στην Αθήνα, τώρα είναι η σειρά να την πάμε σε πόλεις της Ελλάδας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα έχουν αυτό το θετικό, έχουν πολλές παραστάσεις. Εδώ στην περιφέρεια δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε θέατρο, να βλέπουμε θέατρο τόσο συχνά, και πολύ περισσότερο να μπορέσουμε να δούμε Ηρώ Μουκίου, Φέδρας Άτοπος. Πείτε μας... ακριβώς γι' αυτό η παράσταση αυτή είναι... Θα ταξιδέψει έτσι σε όλη την Ελλάδα. Είναι και ιδανική, γιατί δεν είναι αναμενόμενη. Είναι μια παράσταση νομίζω που πρέπει να τη δουν όλοι. Πρώτον, γιατί ακουμπά πάνω στο σήμερα, είναι ο μύθος της Φέδρας. Όμως η Δήμητρα Μίτα που έχει... κάνει τεράστια δουλειά ερευνητική πάνω στο μύθο, αυτό είναι το αντικείμενό της, έγραψε αυτό το κείμενο που είναι τόσο σύγχρονο, που ακουμπά στη γυναίκα του σήμερα, που τίποτα δυστυχώς δεν έχει αλλάξει σοβαρό από 3.000 χρόνια πριν έως σήμερα. Στην ουσία η γυναίκα συνεχίζει έτσι να την περιφέρουν σαν τρόπαιο, συνεχίζει να έχει ανισότητες οικονομικές, επαγγελματικές και δυστυχώς γυναικοκτονίες εν τέλει. Και η Φέδρα λοιπόν, μια παρεξηγημένη κατά τα άλλα αντιηρωίδα, όπου ο κόσμος στέκεται στο ότι ερωτεύτηκε το γιο του άντρα της, δολοπλόκησε, τον κατηγόρησε στον πατέρα της και είχαμε το θάνατο του υπόλοιπου και την αυτοκτονία της Φέδρας. Όμως η αλήθεια βρίσκεται στην ουσία. Η ουσία είναι ότι η γυναίκα αυτή τόλμησε τόσες χιλιάδες χρόνια πριν να επαναστατήσει με αφορμή τον έρωτα. Τόλμησε όμως να επαναστατήσει απέναντι στο δεδομένο της εξουσίας του άντρα της, που ήταν ο Θησέας, και σε μια κοινωνία συντηρητική αθηναϊκή. Έκανε μια σοβαρή μεγάλη ανατροπή απέναντι στο πώς βλέπανε μέχρι τότε τη γυναίκα ως αντικείμενο. Δυστυχώς και το φέρνουμε και το κουμπώνουμε στο σήμερα, γιατί έχει και άλλη μια πρωτοτυπία το έργο. Είναι ένα έργο που περιέχει πολλά είδη θεάτρου. Έχει την θεία εξαιρετική εξαίσια μουσική του Νίκου Ξανθούλη με αρχαία ελληνική λύρα, ένα όργανο
που μόνο στη θέα του κανείς ρίγει. Την επτάχορδη λύρα λοιπόν, ακριβώς, της αρχαίας Ελλάδας. Που πρώτη φορά παίζεται ζωντανά επί σκηνής αυτό το όργανο. Πρώτη φορά ο θεατής μπορεί να θαυμάσει από κοντά αυτό το όργανο και να το ακούσει. Και επίσης έχει και είναι σαν να εκτελείται και μια τεράστια χορογραφία συνάμα. Έχει πάρα πολύ σωματικό άλγος. Γιατί το σώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον έρωτα. Το σώμα είναι το όχημα. Το όχημα των ορμέμφυτων, το όχημα του πόθου. Είναι το σώμα πάσχει, χαίρεται. Έτσι, όχι μόνο πάσχει, χαίρεται. Όλα αυτά τα συναισθήματα περνάνε και σωματικά. Γιατί και ο λόγος εκπορεύεται από το σώμα. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία στην παράσταση που την κάνουν πολύ γοητευτική, συνάμα εκπαιδευτική, με την έννοια ότι μπορεί κάποιος και το μύθο να ακούσει και να τον συγκρίνει με το σήμερα, αλλά και να θαυμάσει και να απολαύσει τη μουσική της αρχαίας ελληνικής λύρας. Η γλώσσα του σώματος, η σωματική έκφραση επί σκηνής, η Ρο Μουκίου το υποστηρίζει αυτό. Εγώ έχω πάρει κάποιες πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν δει την παράσταση και μάλιστα δύο διαφορετικές μαρτυρίες έχω και μάλιστα ο ένας από τους δύο έχει δει δύο παραστάσεις σε δύο διαφορετικά σημεία και μου λέει πόσο διαφορετικό είναι κάθε φορά το έργο όταν ανεβαίνει και πόσο διαφορετική είναι μια παράσταση από την άλλη και πόσο όλη αυτή η ενέργεια που εκπέμπεται από την σκηνή μετουσιώνεται σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό ή πόσο αυθόρμητα γίνεται αυτό, κυρία Μουκίου? Θα σας πω, η τυχαιότητα και ο αυθορμητισμός στο θέατρο δεν υπάρχουν. Μόνο στο ερασιτεχνικό. Ο ηθοποιός τίποτα δεν κάνει τυχαία και τίποτα αυθόρμητα. Το αντίθετο είναι όλο μια βαθιά μελέτη, είναι όλο προσχεδιασμένο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια, με ακρίβεια και πειθαρχία. Η δυσκολία είναι όταν αλλάζεις χώρο σκηνικό, που έχεις άλλα μέτρα, άλλα σταθμά, άλλο κοινό με την έννοια της διάδρασης. Της αίθουσας, όχι της διάδρασης. Απλά η δυσκολία είναι στα μεγέθη. Αν το δεις σε μια σκηνή πιο μικρή, πιο ατμοσφαιρική, υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση, γιατί έτσι εδώ είναι η σκηνή μας πάντως στην Ξάνθη, το να ξέρετε. Το ξέρετε, τα έχω μάθει. Το πρώτο που ρωτάω είναι αυτό, γιατί εκεί λοιπόν είναι η προετοιμασία διαφορετική. Αν έχω να απευθυνθώ λοιπόν σε μια σκηνή όπως είναι η δική σας, εξαιρετική, ατμοσφαιρική, άμεση, είναι διαφορετική η τοποθέτησή μου προς την παράσταση, προς την εξωτερήκευση εννοώ της παράστασης, και διαφορετική αν έχεις να απευθυνθείς σε ένα θέατρο με ιταλική σκηνή και είναι 500 θέσεων. Η διαφορά λοιπόν είναι εκεί. Αλλιώς τίποτα άλλο δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Το Σάββατο λοιπόν, δύο παραστάσεις, και στις 7 απογευματινή και στις 9 και 4 η βραδινή, εδώ στην καπναποθήκη της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης, της ΦΕΞ. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Αντώνη Καραγιάννη, που είναι και Βόρεια Ελιαδίτης, είναι Θεσσαλονικιός, και το κείμενο του Δήμητρας Μήτα, με τον Νίκο Ξανθούλη, επισκηνίζοντα ζωντανά αρχαία ελληνική λύρα. Κυρία Μουκίου, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ξέρουμε ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε γιατί έχετε κάποια υποχρέωση σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε αυτή την παράσταση σε όλη την Ελλάδα και τη φέρνετε εδώ στην Ξάνθη μέσω της ΦΕΞ με αυτήν την συνεργασία. Και νομίζω ότι οι ξανθιώτες θα έχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία σε ένα, έτσι όπως το περιγράφετε και εσείς, σε ένα χώρο, σε μια σκηνή που βοηθάει, υποστηρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε στο συγκεκριμένο έργο επί σκηνής.
Ακριβώς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνουμε κάποια έκπτωση στις μεγάλες σκηνές. Αντίθετα, εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να επικοινωνηθεί, mm-hmm. γιατί έχει, το κοιτάζω στα μάτια το κοινό. Και όσο πιο μεγάλο είναι ένα θέατρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια να καταφέρεις να κοιτάξεις στα μάτια το κοινό σε μια απόσταση, ας πούμε, 50 μέτρων. Mm-hmm. Αλλά ναι, στην Ξάνθη είναι πραγματικά είναι τύχη που έχουμε αυτή τη σκηνή. Mm-hmm. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Σας περιμένουμε το Σάββατο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια. Η Ρόμου Κιού, λοιπόν, το όνειρο, έλεγα πριν, γιατί η Ρόμου Κιού έχει μια μεγάλη διαδρομή στην τηλεόραση, αλλά κυρίως στο θέατρο. Είναι μια ηθοποιός καταξιωμένη, βάλτε το αυτό αν θέλετε σε εισαγωγικά, βγάλτε το και από τα εισαγωγικά, γιατί η ουσία μετράει, η επικοινωνία μετράει. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Όμορφη Πόλη, Δημοτικό Ραδιόφωνο 89.9, Φέδρας Άτοπος, η Ρόμου Κίου, δύο επισκηνής, Νίκος Ξανθούλης με ήχους αρχαίας επτάχορδης λύρας, και νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον της πόλης το Σάββατο θα στραφεί εκεί στην καπναποθήκη της ΦΕΚΣ.